Βρισκόμαστε σήμερα εδώ οι πρόεδροι των κοινοτήτων μετά από κάλεσμα που έκανε το δίκτυο για να διαμαρτυρηθούμε για ακόμη μια φορά για την κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά την υπηρεσία των ΕΛΤΑ στα χωριά μας. Πριν ένα μήνα περίπου είχαμε ξανάρθει εδώ πέρα με συναδέρφους προέδρους, τα είχαμε θέσει υπόψη τα θέματα αυτά που απασχολούν τα χωριά μας. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία σήμερα να καλέσουμε τους συναδέρφους προέδρους να κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία, να ξαναδώσουμε εκ νέου υπόμνημα και να πούμε πλέον ότι η υποβάθμιση των χωριών μας φτάνει. Είναι μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα ότι τα χωριά δέχονται τα πάνδυνα σε μια εποχή που ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να λέμε σήμερα ότι αφήνονται ακόμα γράμματα, επιταγές μέσα σε περίπτερα, σε μπακάλικα, ότι παίρνουμε τις εφημερίδες ύστερα από μία εβδομάδα με μπαγιάτικα νέα, έτσι. Και παράλληλα, από το ταχυδρομείο να μην υπάρχει κόσμος να δουλέψει, να μην γίνονται προσλήψεις, διότι σε μια συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων, μου είπε ότι έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι στο ίμιση. Και αυτή τη στιγμή δουλεύουν ενοικιαζόμενοι, πράγμα που δεν το ξέρουμε, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι με μισθό κάτω από 500 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή όλη η κατάσταση αποτελεί ένα μέρος στο να υπάρξει ερήμωση των χωριών μας, πράγμα που θα φανεί στην απογραφή η οποία θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες που έχουμε σαν δίκτυο είναι ότι έχουμε μείωση του πληθυσμού. Σημαντική μείωση του πληθυσμού. Λοιπόν, από τη μία καταργούνται τα ταχυδρομεία. Απ' την άλλη καταργούνται οι ανταποκριτές του ΟΓΑ. Αστυνόμευση ελλιπής. Στα χωριά μας έχουμε παραδείγματα με τους τσιγκάνους το τι γίνονται σε διάφορες περιοχές. Είτε λέγεται Μπαγανή, είτε λέγεται Παπάδος, είτε λέγεται Πάνκιν Μυτιλίνης. Λοιπόν, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Γραμματική υποστήριξη δεν υπάρχει. Δηλαδή τα χωριά δεινοπαθούν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για ανάπτυξη αν τα χωριά υποβαθμίζονται καθημερινά? Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, και δεν υπήρχε, έχουμε στείλει υπόμνημα ακόμα και στον Πρωθυπουργό, το οποίο στείλαμε στους βουλευτές. Καμία απάντηση. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή από βουλευτή τοπικό του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία απάντηση και εκεί. Και η κυρία Κομινάκα. Λοιπόν, έλεος. Μέχρι πότε δηλαδή θα υπάρξει αυτό το πράγμα απέναντι στα χωριά μας? Ποια είναι τα αιτήματά σας? Τα αιτήματά μας είναι να προσληφθεί κόσμος. Να στελεχωθούν υπηρεσίες όλες, είτε λέγεται ταχυδρομεία. Κατέργησαν τους ανταποκριτές του ΟΓΑ και στέλνουν τον κόσμο στο ΙΚΑ Μυτιλίνη, στο ΕΜΦΕ. Λοιπόν, έχετε πάει ποτέ να δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα? Έχετε πάει να δείτε ότι είναι στίβα τα φάκελα με εκκρεμείς συντάξεις? Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει εδώ, θα μπορούσε να προσληφθεί κόσμος και παράλληλα αυτός ο κόσμος να κάνει δουλειά ίσπραξης διαφόρων λογαριασμών, δέκο, από τα χωριά μας. Να μην κατεβαίνει ο κόσμος. Ποιος γνωρίζει το μηχάνημα από το γέροντα? Ο γέροντας και η γριά γνωρίζει το μηχάνημα που έχουν βάλει οι τράπεζες μέσα για να εξυπηρετηθεί? Εγώ προσωπικά είδα προχθές 7 γερόντια μπροστά μου, κρατούσαν το λογαριασμό και τα χρήματα και έβλεπα τα μηχανήματα. Ποιος ξέρει να δουλέψει τα μηχανήματα αυτά? Και πώς θα μετακινηθούν τα γερόντια? Γιατί λοιπόν να μην στελεχωθεί με προσωπικό υπηρεσία των ΕΛΤΑ ώστε να εξυπηρετεί ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν λογαριασμούς στα χωριά μας? Παράλληλα χτυπάς και την ανεργία. Νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Νέα μυαλά φεύγουν από την Ελλάδα. Τι πιο χειρότερο υπάρχει για μια χώρα, να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό? Αν είναι δυνατόν. Ο ΕΛΤΑ πάντοτε είχε προβλήματα, αλλά οι διοικήσεις ή αργά ή γρήγορα τα εντόπιζαν και τα αντιμετώπιζαν. Αυτή την περίοδο που περνάμε, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστούν τα. Έχουν εγκαταλειφθεί τα ΕΛΤΑ στην τύχη τους, στη μοίρα τους και δυστυχώς και οι εργαζόμενοι. Δεν βλέπω μόνο απελπισμένους συναδέλφους που έρχονται και ανθρώπους οι οποίοι
δεν τους δίνεται η προσδοκία για το μέλλον. Δηλαδή είναι εργαζόμενοι με ενοικίαση, με πολύ ασταθείς συνθήκες εργασίας και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει το παραδοσιακό δέσιμο που υπήρχε και η ελπίδα στον κάθε άνθρωπο. Ο ταχυδρόμος ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε όλες τις πόρτες, όλα τα σπίτια και έτσι δυστυχώς τώρα ο άνθρωπος που μετακινείται από την Ερεσό, από το Μεσότοπο, από οποιοδήποτε χωριό να εξυπηρετήσει την Πατούσα ταχύτερα δεν γνωρίζει κόσμο. Είναι προσωπική σχέση. Αν δεν αντιμετωπιστεί λοιπόν το εργασιακό θέμα, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα ούτε στα χωριά μας ούτε στον ΕΛΤΑ. Και έτσι θα απαξιωθεί ο οργανισμός και τα χωριά θα έχουν πρόβλημα και ο οργανισμός θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή. Και η μείωση του προσωπικού υπάρχει ως θέμα, αλλά ταυτοχρόνως το προσωπικό, αυτό το οποίο προσλαμβάνεται, είναι προσωπικό με ενοικίαση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα σπίτι που το κρατάς 2 χρόνια. Εγώ έφυγα με 35 χρόνια από τον ΕΛΤΑ. Δεν σας κρύβω ότι έφυγα από την υπερβολική πίεση. Έφτασα στο σημείο να κινδυνεύουμε να πάθουμε εγκεφαλικό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δοθεί κατά κύριο λόγο βαρύτητα στο προσωπικό του ΕΛΤΑ. Το ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία 200 ετών. Είναι συνώνυμο με τη χώρα. Δεν μπορεί να το απαξιώσουμε. Έτσι. Αν δοθεί ελπίδα στους εργαζόμενους και δοθεί έτσι η δυνατότητα, πάλι θα επανέλθει η καλή υπηρεσία. Γιατί πραγματικά σας λέω αλήθεια ότι εξυπηρετούσα γυναίκες, εξυπηρετούσα ανθρώπους που μου έλεγαν να πεις χαιρετίσματα στο γιο μου πιστεύοντας ότι η επιταγή που τους πηγαίνεις. Υπήρχε η άμεση επαφή. Είναι σημαντικό η υπηρεσία να επανδοθεί με καλό προσωπικό, έτσι, να δοθεί ελπίδα στο προσωπικό. Έτσι. Τελευταίοι που φταίνουν είναι εργαζόμενοι. Έτσι, θεωρώ ότι υπάρχει ή άγνοια από τη διοίκηση ή θέλει να το οδηγήσει στα βράχια το ταχυδρομείο. Πατούσα πιο συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που βιώνουν δηλαδή κάτω. Δεν παίρνω εγώ την αλληλογραφία. Δεν παίρνω εγώ την αλληλογραφία. Δηλαδή να καταλάβετε ότι στη Βατούσα από την μέρα που έφυγα αλλάξανε 2 ταχυδρόμοι. Είναι δυνατόν, εξυπηρετεί Χίδηρα, Βατούσα, Πτερούντα, Ρέμα, Τζίθρα, κάπου είναι τεράστιο, μια τεράστια έκταση. Έχει αραιώσει το δίκτυο και ο άνθρωπος αυτό, αλλάξαμε 2 ταχυδρόμους. Είναι δυνατόν να μάθει όλους αυτούς τους ανθρώπους και να ξέρει, δεν υπάρχουν διευθύνσεις. Δεν υπάρχουν διευθύνσεις. Πώς θα συναντήσει τον άλλον. Πάει αναγκαστικά ο άνθρωπος αυτός έτσι, να αφήσει την αλληλογραφία μέσα στο καφενείο. Τα εγκαταλείπει ουσιαστικά, τα εγκαταλείπει. Έτσι. Δηλαδή ζούμε ό,τι γινότανε, ό,τι γίνεται με τις ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή δεν τους δίνουν τη δυνατότητα κιόλας να έχουν ένα τηλέφωνο, αλλά δεν υπάρχει και τηλέφωνο πάνω, γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν συγκεκριμένα πολύ μικρό αριθμό αντικειμένων. Με τηλέφωνο, σε παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει, το παίρνει. Γιατί είναι τα περισσότερα ή κάποια από αυτά αντικαταβολές. Τα υπόλοιπα τα εγκαταλείπουν και αυτά όπου βρουν. Δυστυχώς αυτό ζούμε. Έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι το ΕΛΤΑ έχει. Το σημαντικότερο πράγμα που έχει ο ΕΛΤΑ ήταν οι άνθρωποι. Επειδή λοιπόν απαξιώθηκε το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΛΤΑ, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν φταίνουν σε τίποτα τα χωριά. Και οι άνθρωποι των χωριών. Σήμερα βιώνουμε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα, διότι το ταχυδρομείο της Αγιάσου εξυπηρετεί στο σύνολό του 7 χωριά με 2 υπαλλήλους. Ο ένας είναι υποχρεωμένος να κάθεται μέσα στο ταχυδρομείο, στη θέση του προϊσταμένου, και ο άλλος είναι αυτός ο οποίος θα βγει στον δρόμο που λέμε για να μοιράσει διανομές, για να μοιράσει τα γράμματα. Και εκτός αυτού έχει να πάει σε άλλα 6 χωριά του Δήμου Ευεργέτουλα. Υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να ανταπεξέλθει. Έχουμε επανειλημμένως στείλει έγγραφα προς τη διοίκηση του ταχυδρομείου. Η απάντηση που μας ήρθε σε εμάς ήταν ότι το οργανόγραμμα δεν προβλέπει περισσότερο προσωπικό. Εμάς αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον κόσμο. Ο κόσμος οφείλει να εξυπηρετείται. Είναι μια τρίτη ηλικία που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της εξέλιξης της τεχνολογίας. Και δεν τον αφορά στο κάτω-κάτω της γραφής. Πρέπει να δοθεί πίστοση χρόνου σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να ενσωματωθούν με τα νέα δεδομένα. Και πολύ χειρότερα, οι περισσότερες φορές δεν βρίσκουν καν την αλληλογραφία τους γιατί χάνεται, γιατί ο υπάλληλος
μπορεί να είναι μία μέρα στην Αγία Σου και τις υπόλοιπες μέρες να είναι στα γύρω χωριά. Αυτό όλο δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Μετά το χακάρισμα του ταχυδρομείου που υπήρξε, τώρα στέλνουν τον κόσμο να κατεβεί εδώ πέρα κάτω στην τράπεζα να πάρει τις συντάξεις του. Πράγμα αδύνατον, διότι είναι μεγάλες ηλικίες και δεν μπορούν να παίρνουν τη συγκοινωνία και να ταλαιπωρούνται τόσες ώρες, διότι και τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο συχνά. Πρέπει ο άλλος να φάει ένα 8ωρο για να πάρει τη σύνταξή του και αν θα μπορέσει. Διότι και εδώ στις τράπεζες, όπως βλέπουμε, υπάρχει κοσμοσυρωή, είναι δύσκολο και εκεί να εξυπηρετηθούν. Οπότε εμείς θα πρέπει πιο δραστικά πλέον να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να δοθούν άμεσα λύσεις. Καλό είναι αυτό το στάδιο της μεταβατικότητας στην τεχνολογία, αλλά να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Και αυτό λοιπόν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο μέχρι ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί σε τα νέα δεδομένα. Παρόν από ό,τι βλέπω και από τη Δυτική Λέσβο αλλά και από το Δήμο Μυτιλίνης, η πληθώρα των χωριών βρίσκεται εδώ. Εξαναγκάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους να μετακινούνται κάτω από και οικονομικά δύσκολες συνθήκες, αλλά και μη υπάρχουν δρομολόγια. Να πάμε παράδειγμα από το Λεπέτρινο της Καμιά στο Μανταμάδο ή στην Άργενο, είστε Μόλιβο να εξυπηρετηθούν ηλικιωμένοι ανθρώποι, είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Για το αυτονόητο. Να πάνε τι να κάνουν, να εξοφλήσουν τη σύνταξή τους πληρώνοντας τις 10, έτσι. Αυτό γίνεται πλέον. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε και αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι ότι ξυλώνουν και συγκεντρώνουν υπηρεσίες στα κέντρα, στα κέντρα των αποφάσεων. Μετά τη γραμματιακή υποστήριξη των κοινοτήτων που δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού στους Δήμους, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Μετά τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ και του ΟΓΑ, ο οποίος καταργήθηκε αυτός από τα γραφεία. Τα γραφεία των κοινοτήτων είναι πλέον ερημικά κλειστά, μόνο οι πρόεδροι τα ανοίγουν. Φοβάμαστε τι επακολουθεί, μήπως τα αγροτικά ιατρεία. Γι' αυτό σήμερα ξεκινάμε από τα ΕΛΤΑ, τη διαμαρτυρία μας, θα πάμε και στον ΕΦΚΑ και θα πάμε όπου μπορούμε. Εμείς αφουγκραζόμαστε τους χωριανούς μας, εμείς αφουγκραζόμαστε κάθε μέρα τους κατοίκους των χωριών και τις δυσκολίες. Και να μην ξεχνάμε, ο ταχυδρόμος ήταν μια παραδοσιακή φιγούρα, να την πω, μια παραδοσιακή παρουσία μες στα χωριά. Τον περιμέναν πώς και πώς. Είναι δύσκολο να καταργηθούν αυτά. Δεν θα τα δεχτούμε σαν πρόεδροι των κοινοτήτων εμείς. Να τονίσω κάτι τελευταίο εκ μέρους του δικτύου. Βλέπετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των κοινοτήτων και των προέδρων. Έτσι, εμείς είμαστε οι αποδέκτες όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες των χωριών. Και δυστυχώς, με θλίψη, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των κοινοτήτων με έναν εκλογικό νόμο που στραγγαλίζει στην ουσία και παραποιεί την ψήφο των δημοτών. Αυτά για να μην ξεχνάμε την ιστορία, να μην ξεχνάμε το τι τραβάμε εμείς οι πρόεδροι. Και με την ευκαιρία να πω και το εξής, γιατί ακούστηκε για μεγάλους μισθούς ότι παίρνουν οι πρόεδροι. Ναι. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα, οι πρόεδροι, αυτά που παίρνουν λέγονται έξοδα κίνησης και είναι 280 ευρώ το μήνα. 280 ευρώ το μήνα λοιπόν, έξοδα κίνησης λέγονται, για να κινούμαστε με τις βενζίνες και τα πετρέλαια, καθώς και τα τηλέφωνά μας. Αν με αυτά μπορείς να ζήσεις πλουσιοπάροχα όπως μας παρουσιάζουν, ας έρθουν λοιπόν να πάρουν το μισθό των Προέδρων. Ή να κάνεις έργα. Να κάνεις και έργα. Γιατί καυκίστηκαν κάποιοι ότι κάνω και έργα. Λοιπόν, τι έργα τώρα είναι αυτά με 280 ευρώ. Εγώ, με συγχωρείτε, 40 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχω κάνει τέτοια έργα με 280 ευρώ. Αυτά λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε ακόμα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μπουρνού, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Χατζηγιάννη, τους συναδέλφους προέδρους που κατέβηκαν από μακρινά χωριά. Στη συνέχεια, ο Θέμη λέγεται τώρα. Να πω ότι στη συνέχεια θα δώσουμε το υπόμνημα για επιτροπή στον κύριο Δήμαρχο, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και θα ζητήσουμε να τεθούν και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Θα ζητήσουμε να τεθεί το θέμα, τα θέματά μας, τα προβλήματά μας μάλλον, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχουν πρόεδρες κοινότητας του τοπικού συμβουλίου της Καμιάς, της Τύψης. Βλέπω την Άντισα, τα Χίδηρα, την Πηγή, την Κόμη. Λάμπο Μήλους, η Αγιάσο, Πάμφυλα, η Κάπη, Καγιάννη, ο Σταυρός, Καγιάννη, Αλιφαντά, Σταυρός, Βατούσα, Άγρα, Μεσότοπος, κάποιος που ξέχασε, Καλονί, Μεσότοπος. Από όλο το χάσμα και από τους δύο Δήμους υπάρχουν όσοι μπορούσαν. Δηλαδή, είναι και εργαζόμενοι, Κάποιοι δηλώνουν τη συμπαράστασή τους τηλεφωνικά, γιατί για λόγους
Από την ίδρυση σχεδόν του ελληνικού κράτους, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως μια υπηρεσία καθολικής κάλυψης. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδρυτική τους αρχή να φτάνουν και στην τελευταία σχατιά της χώρας, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες του κράτους ανεξαιρέτως να λαμβάνουν και να στέλνουν την αλληλογραφία τους. Δυστυχώς η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι τελείως διαφορετική, διότι με την εθελούσια έξοδο που έκανε πρόσφατα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κενά, τα οποία πάνε χέρι-χέρι με τη συρρήκνωση συνολικά των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή, τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση? Παραβιάζει τον ιδρυτικό ρόλο των ΕΛΤΑ. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να δηλώσω πρώτον τη συμπαράστασή μου στις κινητοποιούμενες κοινότητες της Λέσβου. Έχουμε κάνει μια σειρά από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Θυμάμαι πρόχειρα για το ζήτημα της αλληλογραφίας, για το Πλωμάρι, για την Αγιάσο, για την Καλονή, για τα χωριά της Λίμνου που αντιμετωπίζουν τα ίδια και χειρότερα προβλήματα. Και είμαι εδώ ακόμα μια φορά σήμερα για να καλέσω την κυβέρνηση, αντί να απαξιώνει τα ΕΛΤΑ, ανοίγοντας το χώρο στους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών, γιατί αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πεδία, να κάνει άμεσα τις αναγκαίες εκείνες προσλήψεις, ώστε να αποκτήσουν ξανά τα ΕΛΤΑ το ρόλο για τον οποίο υπάρχουν. Δηλαδή να φτάνει και να φεύγει η αλληλογραφία στο τελευταίο, στη μικρότερη κοινότητα, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει δείξει αδιαλαξία και σε αυτό το ζήτημα και συνεχίζει την τακτική της απαξίωσης των δημοσίων κοινοφελών υπηρεσιών. Σύντομα όμως οι πολίτες θα κάνουν ταμείο και τότε η κυβέρνηση θα σταλεί από τους πολίτες εκεί που τις πρέπει, στο περιθώριο. Είμαστε σήμερα εδώ εκ μέρους του Δήμου Μυτιλίνης για να πούμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι είμαστε κοντά σε όλους τους προέδρους των κοινοτήτων που δίνουν αυτό το δίκαιο αγώνα. Η παρουσία σήμερα τόσων πολλών ανθρώπων δηλεί και τη σπουδαιότητα του προβλήματος. Δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ, είναι οι τράπεζες, είναι τα αστυνομικά τμήματα, είναι όλες οι υπηρεσίες του κράτους που φεύγουν από τα χωριά. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με όχι πολιτική μόνο προσέγγιση, αλλά με μια υπερκομματική προσέγγιση. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δυστυχώς με συνέπεια εξυπηρετήσαν την καταστροφή των χωριών μας. Όλες, και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή, στο θέμα αυτό υπολείπεται του δημοσίου συμφέροντος και του δημοσίου αισθήματος. Πρέπει εδώ να βάλουμε μια τελεία και να ξεκινήσουμε μια άλλη μέρα, αναπτυξιακή μέρα με τα χωριά μας, διότι εδώ ειδικά στα μέρη τα δικά μας που τα χωριά εξυπηρετούν και εθνικούς λόγους, όλοι αυτοί που μένουν και θα φύγουν αναγκαστικά, διότι δεν υπάρχει αύριο στα χωριά με τέτοιες πρωτοβουλίες, ουσιαστικά αποδεκατίζουν τον ρόλο τον εθνικό, που φυλάνε θερμοπύλες ένα προς ένα οι κάτοικοι των χωριών με τον τρόπο που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένα χωριά, και η πολιτεία έρχεται και τους πληρώνει με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε και εμείς έκκληση σαν Δήμο Μυτιλίνης να πάρθουν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες. Ο ΕΛΤΑ, που είναι ένα ζωντανό κύτταρο πραγματικής κοινωνικής παρουσίας μέσα στα χωριά, να έρθει και να ξαναλειτουργήσει όπως το ξέραμε, με την παραδοσιακή μορφή του ταχυδρόμου, του φύλου του κάθε σπιτιού. Το ίδιο και οι τράπεζες, το ίδιο και τα τμήματα τα αστυνομικά. Πρέπει να εμπεδωθεί ένα άλλο αίσθημα, ένα αίσθημα αλληλεγγύης, πολύ μεγάλης προσφοράς του κράτους προς αυτούς τους ανθρώπους, διότι διαφορετικά θα δούμε μία μέρα τα χωριά μας να αδειάζουν και τα νησιά μας τελικά να φεύγουν οι κάτοικοι τους, γιατί δεν θα υπάρχει αύριο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εσείς σαν Δήμος έχετε κάνει αίτημα για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης? Εμείς έχουμε κάνει αίτημα από την πρώτη στιγμή και για το Πλωμάρι και για τα Γέρα και τώρα εδώ για τη Μυτιλίνη, ότι πρέπει να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση σαν ΕΛΤΑ. Το ίδιο και για την τράπεζα. Αναφερθήκαμε με ειδικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σε όλα αυτά τα θέματα. Για την Αλφα Τράπεζα που έκλεισε στο Πλωμάρι, για την υποστελέχωση της Τράπεζας Πυρός στη Γέρα. Γενικά είμαστε παντού σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες ο Δήμος μπροστά, διότι έχουμε αντιληφθεί τον εθνικό χαρακτήρα αυτής της πράξης.